στοιχηματική σε πρακτορία των Σερών και της ευρύτερης περιοχής και στη χειραγώγηση αγώνων ποδοσφαίρων με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος. Η δεύτερη ομάδα, στην οποία συνελήφθησαν 12 άτομα, αφορά στην μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση καπνικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, τα οποία ερχόταν από Αθήνα, αποθηκεύονταν στη Θεσσαλονίκη και από εδώ διοχετεύονταν σε όλες τις αγορές, λαϊκές, αγορές στους δρόμους και σε καταστήματα καπνικών προϊόντων. Από την παράνομη δραστηριότητα αυτή υπολογίζονται ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν περιουσιακό όφελος στο διάστημα που ερευνούμε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ και οι διαφυγόντες δασμοί κατ' εκτίμηση των κοινωνιακών αρχών ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αστυνομικούς που για αρκετούς μήνες αδιάκοπα και ακούραστα ασχολήθηκαν με την υπόθεση αυτή, που είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση των δύο αυτών εγκληματικών οργανώσεων, συμβάλλοντας έτσι στο αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας. Ο προϊστάμενος του γραφείου τύπου θα σας ενημερώσει αναλυτικότερα και θα συνεχίσουμε μετά με περισσότερες λεπτομέρειες.